Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Νωρίς το πρωί είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία. Μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε για τη διαχείριση της πανδημίας όλο αυτό το διάστημα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε πρωτολογία και δευτερολογία. Θα δούμε τι ακριβώς συζητήθηκε, τι υπόθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο συνάδελφος Μιχάλης Αγραφιώτης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα. Η πανδημία τελικά και καλά κρατεί, αλλά και πολλές αντιπαραθέσεις φέρνει. Πράγματι, σε επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρωθυπουργό Κατερίνα, για το χειρισμό της πανδημίας, για την αποτυχία, την παταγώδη αποτυχία του χειρισμού της πανδημίας από την κυβέρνηση, υπήρξε ένταση στη Βουλή και στην Πρωτολογία και στην Δευτερολογία. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αποτύχατε παταγωδός τη διαχείριση της πανδημίας και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα για να μειώσετε τον αριθμό των νεκρών, αλλά και να ενισχύσετε το σύστημα υγείας της χώρας. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι υποτιμήθηκε από την αρχή από το ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα εμβολιασμών, το πρόγραμμα Ελευθερία. Κάποιοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ έβγαιναν και αμφισβητούσαν τον εμβολιασμό, υπονοώντας τον κύριο Πολάκη, ο οποίος λέει πρότεινε φάρμακα για γελάδες και όχι τον εμβολιασμό. Και φυσικά αυτό το πράγμα συνετέλεσε στο να έχει δυσπιστία ο κόσμος σε σχέση με τα εμβόλια και να φτάσουμε σε έναν αριθμό ανεμβολίαστων που. Ουσιαστικά αυτό ο αριθμό ανεμβολίαστων δημιουργεί θέση στην ενδετική ανθρώπων που πολλοί από αυτού χάνουν τη ζωή του. Συνεχίστηκε η κόντρα, Κατερίνα, πρέπει να πούμε για το πώ θα χειριστεί από εδώ και πέρα την πανδημία. Ο Πρωθυπουργό τόνισε ότι δεν θα ξαναυπάρξουν lockdown, ότι ο εμβολιασμό είναι η μόνη λύση και πρέπει να συνεχιστεί ακάθαρτο ο εμβολιασμό, όπω λένε και οι ειδικοί και οι επιστήμονε. Και ο Πλεύρη, ο Θάνο Πλεύρη, λέγοντα για το θέμα των εμβολιασμών, είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ και των νεκρών είναι ανεμβολιαστή και όχι εμβολιασμένη. Εμβολιασμένη είναι το απειροελάχιστο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη πολιτική κόντρα για αυτό το ζήτημα, Κατερίνα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε πολιτικό τρόπο και στην έκθεση δεν αμφισβήτησε ποτέ τον εμβολιασμό. Τώρα το τι έλεγε ο κ. Πολάκης σε νεκρός, επειδή λόγω της ιδιότητάς του μπορεί να εκφράσει μια από τις παραπάνω, προφανώς την εκφράζει. Αλλά η πλειοψηφία, Μιχάλη, έτσι ακριβώς, η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμβολιασμού, το έδειξαν, ήταν μπροστά σε όλες τις καμπάνιες. Δεν μπορεί ένας να καθορίζει το τι λέει η πλειοψηφία, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, Κατερίνα, το θέμα είναι ότι το θέμα των εμβολιασμών δεν το χειρίζει καλά η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση. Εγώ σου λέω ότι αν δεν είχε ακόμα και κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην είχε εμβολιαστεί, δεν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Έτσι ακριβώς. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια, εκατομμύρια όταν μιλάμε στην κυριολεξία εκατομμύρια. Και δεν μπόρεσαν να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Τον αντίον, έβγαζαν κάποιε ειδήσει οι οποίε προκαλούσαν πανικό και σοκ στον κόσμο. Χαρακτηριστική περίπτωση του AstraZeneca, την οποία μια έλεγαν το ένα, μια έλεγαν το άλλο, δημιούργησαν στον κόσμο μια αμφισβήτηση. Και στο τέλος λένε ότι ουσιαστικά αυτή είναι η ΣΥΡΙΖΑ για τους μη εμβολιασμούς. Δεν φταίνει οι πολιτικές δυνάμεις, ούτως ή άλλως ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις πολιτικές δυνάμεις. Όταν όμως ακούει την πολιτική αφήλογες καταστάσεις από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το λογικό είναι τότε να υπάρξει και αμφισβήτηση του κόσμου προς τα εμβόλια. Η κυβέρνηση φταίει λοιπόν και η επικοινωνική της πολιτική. Και την πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και όχι η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κρίνει και επισημαίνει. Δεν μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για να λύσει προβλήματα, να λέμε και αλήθειες. Κοίταξε, Κατερίνα, η αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση, δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα το καταλάβουν και οι πολίτες γενικότερα, γιατί λένε δεν υπάρχει πρόταση. Όταν χειρίζεται η κυβέρνηση ένα ζήτημα και μάλιστα το έχει δώσει στους ειδικούς και καλά κάνει, στους επιστήμονες, δεν μπορεί να γίνει πολιτικό το θέμα. Μην προβλέπετε η πολιτική που δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Στην περίπτωση αυτή μπλέκεται η πολιτική. Δείτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για την υποχρεωτικότητα. Δεν έχει καμία δουλειά να μιλήσει για την υποχρεωτικότητα. Δείτε τι είπε ανοίγω την πλατφόρμα AstraZeneca 3039 και ανακάτεψε τα πράγματα χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύπτουν οι πολιτικοί συμβουλιασμούς. Ο μόνος που πρέπει να μιλάει είναι οι ειδικοί επιστήμονες και αυτοί να μην έχουν και το ακαταλόγιστο που ούτε έκανε η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο κόσμο αμφισβητεί τον εμβολιασμό μετά τον ακαταλόγιστο. Σου λέει και να πάμε να εμβολιαστούμε και να πάθουμε τίποτα, αυτή δεν θα είναι καμία ευθύνη. Άρα εμεί και να εμβολιαστούμε. Εγώ τον κόσμο τον δικαιολογώ. Αυτού τον δικαιολογώ. Τις θέσεις του και πώς το χειρίστηκαν το ζήτημα, λες και πρόκειται για περιουσία του πατέρα του. Εντάξει.
Το θέμα είναι οι εμβολιασμοί. Γενικότερα τα θέματα υγείας είναι των γιατρών και να αφήσουν τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους και να κρυφούν. Και αν είναι να πάνε στο δικαστήριο να πάνε, καμία περίπτωση πολιτικής παρέμβασης δεν πρέπει να υπάρξει σε αυτό το ζήτημα. Μεγάλο κακό έκανε η πολιτική και στην πολιτική χρεώνει τους 15.000 νεκρούς. Μιχάλη, εμείς τώρα θα πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ όπου επισημαίνονται οι ελλείψεις των αναισθησιολόγων στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, ένα πρόβλημα που αρκετά συχνά και το επισημαίνουμε, αλλά και κάτι δεν γίνεται, γιατί χωρίς αναισθησιολόγο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο. Το θέμα ανέδειξε η εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Να σε καλά, βλέπουμε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από το 2010 και μετά, η χώρα μας, όπως και εν γέννη όλη η διεθνής κοινότητα, έχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τον αριθμό των αναισθησιολόγων οι οποίοι υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδος, αλλά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργούν με ένα ποσοστό 50% των γιατρών στις οργανικές θέσεις. Η πανδημία ανέδειξε έντονα αυτή την έλλειψη των αναισθησιολόγων, κάτι για το οποίο παλεύουμε από το 2010, όταν μετά το μνημόνιο άρχισε να φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια κρίση με την έλλειψη των αναισθησιολόγων. Επειδή δεν γινόντουσαν προκηρύξεις θέσεων εκείνη την εποχή, είχαμε το 1:10, μία πρόσληψη ανά 10 συνταξιοδοτήσεις, φτάσαμε σήμερα ο αριθμός των αναισθησιολόγων να μην επαρκεί να καλύψει όλες τις οργανικές θέσεις. Μιλάμε τώρα για μια ειδικότητα η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Είναι βασική και για την πανδημία, αλλά και για να έχουμε χειρουργία. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε και χειρουργία. Να το πω λίγο διαφορετικά. Είναι μια νέα ειδικότητα. Ξεκίνησε γύρω στη δεκαετία του 50. Είναι βασική ειδικότητα. Από την ειδικότητα αυτή θα βγουν εντατικολόγοι, θα βγουν επιγοντολόγοι, θα βγουν και αλγολόγοι. Είναι η βάση για να ξεκινήσουμε να έχουμε γιατρούς στα ΤΕΠ, στις εντατικές, στα ιατρία πόνου.